της Πουλικογιάννης, υποψήφιος βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στη Β' Πειραιώς, εκτιμάται ότι η πολιτική που θα κάνει η Δημοκρατία σε ό,τι αφορά το οικονομικό, μείωση φορών κλπ. Θα δώσει ανάσα στην οικονομία. Ξέρω ότι την αντίθεση του κόμματός σας γενικά με αυτή την πολιτική. Επειδή έχουμε όμως πρακτικά πράγματα, δηλαδή μια οικονομία που είναι πιεσμένη, κοινωνικά στρώματα τα οποία είναι πιεσμένα, η μεσαία τάξη πιέστηκε προς τα κάτω, η μείωση των φόρων που επαγγέλλεται η Νέα Δημοκρατία, εφόσον την κάνει, θα είναι προς θετική κατεύθυνση. Πώς το βλέπετε εσείς? Λοιπόν, να πω καταρχάς ότι σήμερα έχουμε και μια επέτειο, η οποία μπορεί να μας βοηθήσει να βγάλουμε πολλά συμπεράσματα. Γιατί το λέω αυτό? Για τα ψευδοδιλήμματα του δημοψηφίσματος, λέω το 2015, ότι και το ναι και το όχι, που επιβεβαιώθηκε, μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα έλεγε ότι θα βγει είτε έτσι είτε αλλιώς όχι, καραμπινά το μνημόνιο, είτε μνημόνιο Τσίπρα είτε Γιούκερ. Και ότι το λέω αυτό για τα συμπεράσματα, γιατί και σήμερα διεξάγεται ένας πόλεμος ψευδοδιλημάτων, όπως ψευδοδίλημα αποδείχθηκε ότι ήταν και αυτό το δημοψηφίσμα μεταξύ των άλλων κομμάτων, και στο θέμα των οικονομικών. Μιλάνε για πρωτογενή πλεονάσματα μέχρι το 2060, και προηγουμένως ακούσαμε και για τον ΕΦΚΑ. Και αυτά τα πρωτογενή πλεονάσματα δεν έρχονται ουρανοκατέβατα, ούτε πληρώνουν όλοι οι Έλληνες το ίδιο. Υπάρχει ταξικό πρόσημο, υπάρχει ο λαός και οι εργαζόμενοι που ξεζουμίζονται καθημερινά. Το μεγάλο κομμάτι, από ό,τι θυμάμαι τώρα μια μελέτη πρόσφατα που διάβασα τώρα προχθές, το 96% του ελληνικού λαού, οι φτωχοί πληρώνουν το 96% των φόρων, και οι πλούσιοι, οι κατέχοντες, μόνο το 4%. Οι εφοπλιστές εθελοντικά, εμένα δεν με ρώτησε κανένας αν για τον ένφια στο σπίτι μου πληρώνω ενίκιο, ξέρω εγώ, ή για το ΦΠΑ εκεί που έχει φτάσει και όλη τη φορολογία αυτή που με έχουν... και τον κάθε έναν από εμάς τους εργαζόμενους. Δεν μας ρώτησε αν εθελοντικά αν θέλουμε να πληρώσουμε. Άμα δεν πληρώσουμε, μας πήραν το σπίτι. Εδώ λοιπόν υπάρχει ταξικό πρόσημο. Και 8. Ακούστε με να σας πω. Κατάλαβα το ερώτημα. Ξεκινάτε από μια αφετηρία που δεν συμφωνώ. Δεν γίνεται να δεχτώ με την αφετηρία. Θα σας πω πώς το σκέφτομαι και από πλευρά που το σκέφτομαι εγώ και το κόμμα μας. 8 Ιουλίου, την επόμενη μέρα, υπάρχει Eurogroup. Υπάρχει τρίτη μεταμνημονιακή αξιολόγηση. Υπάρχει δηλαδή την επόμενη μέρα, τα μνημόνια είναι εδώ που υποτίθεται ότι έχουν φύγει μέχρι το 2060, είπατε και εσείς τον πρόλογο, τα μνημόνια φύγανε, η μνημονιακή νόμη είναι εδώ, πέλεκη στο λαό, και γίνεται μια κουβέντα μέχρι το 23. Τα άλλα, οι δεσμεύσεις είναι μέχρι το 60. Όχι, τα πλεονάσματα μέχρι το 60 είναι. Τα μεγάλα, πέφτει το πλεόνασμα το 2% μέχρι το 60. Το 2% μέχρι το 60. Τα οποία πλεονάσματα βγαίνουν εξοζουμίζοντας τον ελληνικό λαό. Και εδώ μιλάμε για με γραμμή ΣΕΒ τώρα, και ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ και Νέα Δημοκρατία. Έχουμε να πέσει φορολογία των κερδών στο 5%. Την ίδια ώρα που οι εργαζόμενοι με 15 και με 20 χιλιάρικα που για να τα βγάλουν θα δουλεύουν απίστευτες ώρες, γιατί για να βγάλεις 20 χιλιάρικα σήμερα με τους μισθούς εκεί που έχουν πάει, πρέπει να δουλεύεις από το βράδυ, να μην σε βλέπει τα παιδιά σου. Ωραία, και θα μας φορολογούν με αυτά τα ποσοστά. Και θα πληρώνουμε και ένφια και έμεσους φόρους κτλ. Εδώ λοιπόν, 8 του Ιουλίου, θα συνεχιστεί το άδικο φορολογικό σύστημα με ταξικό πρόσημο. Αυτοί που έχουν τα δισεκατομμύρια, τις καταθέσεις, οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές, οι μεγαλέμποροι, οι μεγαλοεπιχειρηματίες, θα πληρώνουν ψίχουλα. Στο όνομα της ανάπτυξης, όπως πλήρωσε ο λαός. Όχι, δεν τα πάμε, τα λέω τώρα εγώ. Τα λέω εγώ γιατί είναι κριτήριο ψήφου και καλούμε τον κόσμο να ψηφίσει κουκουέ με βάση αυτά. Θα βάλουμε τα κριτήρια από την πλευρά μας. Να σας πω. Θα βάλουμε τα κριτήρια. Ναι, εσείς θα κάνετε. Εγώ θα δίνω τις απαντήσεις όμως. Δεν δίνετε και τις απαντήσεις εσείς. Λέω λοιπόν, για να τελειώσω, ότι. Στην προηγούμενη ερώτηση. Εμείς λέμε λοιπόν ότι 8 του Ιουλίου. Μην δίνετε την απάντηση για μένα. Όχι, ρωτάω. Μα δεν με αφήνετε να απαντήσω όμως. Και λέω 8 του Ιουλίου. Η επόμενη κυβέρνηση 8 του Ιουλίου δεν θα είναι. Ναι. Δεν θα είναι 7. 7 θα γίνουν εκλογές. Ναι. Και 8, από ό,τι φαίνεται, έχουν παγιωθεί κάποιες διαφορές. Δεν είναι το πρόβλημα αν θα έχει 12, 10, 9 ή 8 η διαφορά. Θα υπάρχει μια κυβέρνηση. Τώρα αυτοδύναμη θα είναι της Νέας Δημοκρατίας με κάποιο άλλο μαζί. Εντάξει, πρόθυμοι υπάρχουν. 8 του Ιουλίου λοιπόν θα συνεχιστεί ένα άδικο σύστημα εναντίον του λαού. Το κουκουέ. Εσείς προτείνετε. Όσο πιο δυνατό να ψηφίσει ο κόσμος κουκουέ. Όχι, δεν το είπατε, εγώ το λέω. Οικονομικά. Να ψηφίσουμε κουκουέ ο κόσμος, γιατί όσο πιο δυνατό είναι την επόμενη μέρα που τα μέτρα θα είναι εδώ, η επίθεση θα συνεχίζεται για να ξεζουμίζεται ο λαός. Μία δύναμη θα υπάρχει, δεν υπάρχει άλλη. Μία δύναμη. Η οποία θα προτείνει τι, η οποία θα πιέζει. Θα πιέζει για να υπάρχουν φοροελαφρύνσεις στους εργαζόμενους, στο λαό. Σας παρακαλώ, στους υπαλλήλους, στους αυτοπασχολούμενους. Το είπατε, λοιπόν, ναι, να υπάρχει.
Θα με βοηθήσετε τώρα να όχι, ξέρετε τι γίνεται. Μα με τόση ώρα μιλάτε. Επειδή μπορεί να διαφωνείτε. Αφήστε να το πω. Ναι, αφήστε τόση ώρα. Αφήστε να το πω ότι θα κάνει το κουκουέ. Τη διεύθυνση θα την συζήτηση θα τη διευθύνω εγώ. Λοιπόν, το είπατε αυτό. Ερώτηση συγκεκριμένη. Τις φορολογικές ελαφρύνσεις. Λέω ότι το κουκουέ θα πιέσει για φοροελαφρύνσεις. Σύμφωνοι. Στους εργαζόμενους. Στους εργαζόμενους. Όχι σε εφοπλιστές. Εφοπλιστές να πληρώσουν φόρο κάποια στιγμή. Σύμφωνοι. Τα δισεκατομμύρια τους. Να κάνω την ερώτηση. Ναι. Τις φορολαφρύνσεις που θα έρθουν λοιπόν για τους εργαζόμενους. Θα τις ψηφίσετε, θα στηρίξετε. Εγώ να σας πω. Προχτές, τώα, πρόσφατα έγινε αυτό με το είπε και κάποιο προηγουμένω. Με τα αντίμετρα και την αλλαγή του. Τη μείωση του φορολόγου. Αναιρέθηκαν. Ναι. Εμείς καταψηφίσαμε την άρση των αντιμέτρων. Από το να πάει στο 22 ξανά. Γιατί προέβλεπε και τα αντίμετρα ήταν μέσα για τα συγκεκριμένα αντίμετρα. Εάν αύριο οτιδήποτε, και το έχουμε αποδείξει στο παρελθόν, έρθει για, που αφορά τους εργαζόμενους να μειωθεί ο φόρος, εμείς θα αγωνιστούμε γι' αυτό. Όχι απλά θα το στηρίξουμε. Ωραία, θα είμαστε στον δρόμο γι' αυτό. Αυτό ρωτήσα. Έτσι, ναι. Λέμε ότι λέω λοιπόν όμως, επειδή όμως. Θα μειωθεί στο 9%. Επειδή όμως. Λέω, επειδή όμως το Eurogroup είναι εδώ, είναι εδώ, θα είναι εδώ και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αλλάζει. Λέω λοιπόν ότι εμείς, για να ολοκληρώσω, πρέπει να ψηφίσει ο κόσμος κουκουέ. Οι εργαζόμενοι δηλαδή, δεν με θέλω να σε όλο το λαό, στους εργαζόμενους, στους αυτοαπασχολούμενους, στους αγρότες, να ψηφίσουν κουκουέ, γιατί όσο πιο δυνατό είναι το κουκουέ, η μόνη δύναμη η οποία θα παλεύει για φοροελαφρύνσεις στους εργαζόμενους, για αλλαγές στο ασφαλιστικό, γιατί είπατε και για το ΕΦΚΑ. Ο ΕΦΚΑ που είναι προαναγνωσματικός είναι γιατί έχουν εξεσκίσει τους συνταξιούχους. Και όχι ο ΣΥΡΙΖΑ μόνο, και οι προηγούμενοι, έτσι. Ευχαριστώ. Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στη Β' Πυραιός. Λοιπόν, να κάνω ένα σχόλιο μόνο. Παρακαλώ. Μια κουβέντα για το θέμα, το προηγούμενο θέμα που συζητάγαμε, επειδή ακούστηκαν κάποια πράγματα. Εντάξει, δεν μπορεί να πανηγυρίζει κανένας τώρα αν κάπου έχουν 2,2 στόχο πληρωτογενές πλεώνασμα και όχι 2%, 3,5% για κάποια χρόνια και 2% μετά. Κυρίως οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να πανηγυρίζουν γιατί ξεζουμίζονται. Δεν νομίζω να σας άκουσε κανένας και να πανηγύρισε. Αυτό που θέλω να πω σαν σχολιασμό και που πρέπει να το κρατήσει ο κόσμος, ας πούμε, και να είναι κριτήριο ψήφου για να ψηφίσει κουκουέ, είναι ότι σε λίγες μέρες, δεν είναι πολύ. Είναι η επέτειος του ψηφίστηκε το τρίτο μνημόνιο και μπορείτε όλοι μαζί εδώ που μπορεί να τσακώνεστε, αλλά όλοι μαζί το ψηφίσατε να κάνετε ένα επαιτειακό. Έτσι. Γιατί αυτό χαρακτηρίζει τα προγράμματα των κομμάτων από τις 8 Ιουλίου, όλων των κομμάτων. Από μεθαύριο. Ναι, μεν, αλλά το έχετε ψηφίσει τα μνημόνια, το τρίτο μνημόνιο και το πρόγραμμα. Και βεβαίως πίνετε και νερό στο όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έρχεται το Eurogroup και έρχονται οι θεσμοί, τρόικα, τετρατρόικα, πέστε τα όπως θέλετε. Τέλος πάντων, να πάμε στο θέμα αυτό της ασφάλειας. Καταρχάς, εμένα με προβληματίζει για την κουβέντα το ότι ενώ μιλάμε για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, την ασφάλεια γενικότερα και νομίζω νομίζετε όλου του ελληνικού λαού, δεν νομίζετε ότι κάποιων ομάδων μόνο, επικεντρώνονται σε 2-3 ζητήματα. Τη δράση κάποιων ομάδων, η οποία είναι διαχρονική όντως. Και εμείς λέμε ότι δεν πρόκειται καμία κυβέρνηση να το λύσει αυτό το θέμα γιατί βολεύεται και αξιοποιεί αυτές τις ομάδες. Πάντα τις αξιοποιούσε η πείρα και στη χώρα μας αλλά και αλλού αξιοποιούνταν αυτές οι ομάδες. Και τελικά όλη αυτή η καταστολή, ενώ παίρνονταν μέτρα καταστολής, όπως και η ομάδα Δέλτα, αλλά και άλλες ομάδες, δεν χρειάζεται. Η αστυνομία έχει πάρα πολλούς μηχανισμούς και με στολή και χωρίς στολή για να λειτουργήσει και το συνδικαλιστικό της ασφάλειας. Το βλέπαμε παλιά, το βλέπουμε και τώρα επί ΣΥΡΙΖΑ, σε μια σειρά συγκεντρώσεις, σε συνέδρια μέσα, να πιάνουν ανθρώπους ένοπλους ή όχι της αστυνομίας, να παρακολουθούν και να καταγράφουν τι λένε οι εργαζόμενοι. Αξιοποιούνται αυτές οι ομάδες, παίρνονται μέτρα και μετά, ποιος την πληρώνει από όλες τις κυβερνήσεις, όποιος διεκδικεί για ένα καλύτερο μεροκάματο, γιατί είναι εχθρός της ανάπτυξης, όποιος κινητοποιείται για μέτρα προστασίας των ανέργων, για την ασφάλισή του, γιατί του κόβουν το ρεύμα και δεν μπορεί να ζήσει τα παιδιά του με κομμένο ρεύμα γιατί περνάει στη βαρβαρότητα, εκεί αξιοποιούνται. Και το είπα και προηγουμένως τώρα, δεν ξέρω πώς ακούστηκε, εμείς οι εργαζόμενοι όταν διεκδικούμε διαχρονικά τρώμε και ξέρετε το κράτος έχει αδυναμία με όλες αυτές τις ομάδες ως διαμαγείας, αλλά έχει τέτοια αντανακλαστικά και τέτοιες δυνατότητες να τσακίσει τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα όταν πάνε να διεκδικήσουν οτιδήποτε, με τρομερά αντανακλαστικά και διαχρονικά. Εκεί δεν κολώνει. Και δεν έχει κανένα πρόβλημα ο μηχανισμός ο κρατικός. Έναν αυτό. Δεύτερο, το ζήτημα της ασφάλειας. Πιάνει και άλλες πλευρές, ξέρετε. Και κυρίως οξύνεται το ζήτημα το πρόβλημα της ασφάλειας όταν υπάρχει κοινωνική ανισότητα. Και αυτό οι φτωχοί γίνονται φτωχότεροι, άνεργοι, με 200 και με 300 ευρώ προσπαθούν να τη βγάλει ο άλλος. Και αυτό. Και όταν βλέπει και τον πλούτο του κάποιοι να πλουταίνουν και να αυγατένουν τα κέρδη τους, να ξαβρίζουν, ναι, να πληρώνει αυτός φόρο. Να πληρώνει φόρο για να μην μπορεί να πληρώσει μάλλον το φόρο, γιατί οι περισσότεροι από τους ανέργους τα λοιπά δεν βάλανε πετρέλαιο να ζεστάνουν τα παιδιά τους το χειμώνα.
Δεν είναι ανασφάλεια αυτό να βλέπεις το παιδί σου να κρυώνει και να μην έχεις να βάλεις πετρέλαιο? Όταν ο εφοπλιστής στην πισίνα του, τη θερμαινόμενη, το πετρέλαιο είναι αφορολόγητο. Για να κάνει μπανάκι, στη σάουνά του. Είναι αφορολόγητο το πετρέλαιο. Και πληρώνει και εθελοντικά φόρο. Ο εργαζόμενος, 800.000 εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχουν να πάρουν μισθό από 8 με 10 μήνες. Ξέρετε τι ανασφάλεια είναι αυτή? Ποιος εργοδότης θα ψηφίσει κάποιος να είναι αυτόφορο όταν δεν πληρώνει τους εργαζόμενους? Όταν ο άλλος δουλεύει στα καράβια, στα διπίθμενα μέσα και τα τάνκια και δεν πληρώνεται. 1, 2, 3, 5 μήνες έχει απλήρωτα ενίκια, απλήρωτο ρεύμα γιατί δεν πληρώνεται. Και ο εργοδότης στο απειρόβλητο. Δεν τον πειράζει κανένας. Να ολοκληρώσω. Υπάρχει ασφάλεια. Όταν σκοτώνεται ο εργάτης και έχουμε κάθε 5 μέρες ένα νεκρό στη χώρα μας και τσακισμένους καθημερινά στο πέραμα, το τελευταίο μήνα έχουμε κάθε μέρα ατύχημα. Και η κυβέρνηση προηγούμενη και με δικαιολογίες και η τωρινή μείωσε από καθημερινούς ελέγχους στα καράβια για τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας σε 5. Και αρνούνται πεισματικά γιατί αυτό θα δημιουργήσει πρόβλημα στους επενδυτές. Σου λέει, άμα ελέγχονται συνέχεια δεν θα φέρουν επενδύσεις και για να έχουμε δουλειά να έχουμε ανάπτυξη. Τέτοια είναι η ανάπτυξη που τάζουν όλοι. Με τον εργαζόμενο να παίζει κορώνα γράμματα τη ζωή του. Στους ΟΤΑ, στους Δήμους έχουμε φτάσει να έχουν γίνει πρώτη θανατηφόρα στα σκουπιδιά που δεν υπήρχαν παλιότερα. Λοιπόν, η ασφάλεια είναι συνολικότερο ζήτημα. Και δεν μιλάει κανένας γι' αυτό. Γιατί συμφωνούνε, είναι στο τρίτο μνημόνιο, ότι για να έρθει η ανάπτυξη πρέπει να έχουμε μισθούς 200, 300, 400 ευρώ, να ό,τι θέλει ο επενδυτής, όχι μέτρα, όχι πολλά, όχι άμεσα. Ναι, ο εργαζόμενος όμως πάει στη δουλειά. Και αν τα μέτρα παρθούν μετά από 2 χρόνια, μπορεί αυτός μέσα στα 2 χρόνια να μην γυρίσει τα παιδιά του σπίτι. Άρα η ασφάλεια είναι συνολικότερο ζήτημα. Γιατί βολεύονται όλοι πίσω από αυτή τη συζήτηση για αυτές τις ομάδες? Που ξαναλέω, για να γυρίσω σε αυτές, δεν θα τις εξαλείψει κανένας. Γιατί αυτές οι ομάδες είναι το πρόσχημα για να παίρνουν μέτρα ενάντια του λαού και ενάντια του κινήματος. Και το έχουμε ζήσει. Ευχαριστώ. Και θα το δούμε και το επόμενο διάστημα. Ευχαριστώ. Εγώ, για να ολοκληρώσω τη φράση μου, μόνο γιατί και έχουμε και εκλογές. Εμείς λέμε ότι επειδή αυτή η ανασφάλεια που είπα προηγουμένως θα συνεχίσει τις απειλωσιάς στους χώρους εργασίας για τη ζωή μας, για το αν θα έχουμε προστασία. Δηλαδή τα λεγόμενα μέτρα προστασίας υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, όλο αυτό θα συνεχίσει το επόμενο διάστημα της κοινωνικής ανισότητας. Εμείς λέμε ότι επειδή 8 Ιουλίου τα προβλήματα θα είναι εδώ, χρειάζεται ισχυρό κομμουνιστικό κόμμα να δυναμώσουν οι εργαζόμενοι, ο λαός, οι άνεργοι, οι μικρομεσαίοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, το κομμουνιστικό κόμμα, για να είναι μπροστάρι στον αγώνα για να καλυτερεύσει αυτή η ασφάλεια που την έχει ανάγκη ο λαός. Ευχαριστώ πολύ. Είτε έχουμε νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση, είτε έχουμε μια, όπως θέλετε, πέστε την. Πιο αριστερή ή σοσιαλδημοκρατική, όπως τη λέτε εσείς, κυβέρνηση, είναι το ίδιο πράγμα. Τα ψευτοδιλήμματα σας που γιορτάζουν σήμερα. Δηλαδή, οι Πορτογάλοι κομμουνιστές που υποστηρίζουν τα σχήματα μαζί με τον Μπλόκο, ένα αντίστοιχο σχήμα του ΣΥΡΙΖΑ και του σοσιαλιστές, ναι, που υποστηρίζουν κάτι άλλο και καταφέραν 5 πράγματα σε σχέση με τον ελεύθερο. Τι είναι αυτή? Τα ψευτοδιλήμματα σας που έχουν επέτειο σήμερα, όχι σε εμάς. Τα ψευτοδιλήμματα. Τα διλήμματα βάζει ζωή, αγαπητέ φίλε. Το φαγητό που σερβίρεται. Τα διλήμματα τα βάζει ζωή. Εμείς ψηφίσαμε απλή αναλογική για να μην υπάρχουν διλήμματα. Το φαγητό που σερβίρεται. Δυστυχώς τα άλλα κόμματα δεν την ψηφίσαμε. Το φαγητό που σερβίρεται το αποφασίσατε μαζί με το τρίτο μνημόνιο και τσακώνεστε για την γαρνιτούρα. Αυτά τα καταλαβαίνει ο ελληνικό λαό. Είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού. Δεν υπάρχει καμία αύξηση του κατώτατου μισθού. Η σύμβαση που υπογράψαμε εμείς στην αφηγοεπισκευή, να σας πω εγώ. Δεν αυξήθηκε ο κατώτατος. Σαν πρόεδρος του Συνδικάτου του Μετάλλου, να σας πω ότι υπογράψαμε σύμβαση με τους εργοδότες τον Νοέμβριο του 2017 και η κυρία Αχτσιόγλου μέχρι την τελευταία μέρα που έκλεινε η Βουλή αρνιόταν να την υπογράψει. Γιατί έχει 7 ώρο πενθήμερο, 35 ώρο μέσα. Με καλά μεροκάματα. Αρνιόταν να την υπογράψει. Υπέγραψε όμω. Υπέγραψε την 7ήμερη εργασία του ξενοδοχείου υπαλλήλων. Υπέγραψε με 12 ώρο καθημερινό. Έχουν υπογραφεί πάρα πολλές συμβάσεις. Στην Κορυδία, τσακώνεται με την 7ήμερη εργασία με το Μητσοτάκη. Δεν χρειάζεται να του κάνει μια δημοκρατία. Λοιπόν, έχουν επεκταθεί πολλές συμβάσεις. Έχετε αποφασίσει μαζί και τη γιαρνιτούρα τσακώνεστε. Έχουν επεκταθεί συμβολικές συμβάσεις. Μόνο στήριγμα για τον ελληνικό λαό από τη Δευτέρα θα είναι το κουκουέ. Την επόμενη μέρα, εμείς πιστεύουμε ότι θα πάρθουν νέα μέτρα και από την όποια κυβέρνηση και να είναι. Μάλλον θα είναι, ας πούμε, από ό,τι φαίνεται, έχει παγιωθεί με διαφορά. Από ό,τι εσείς λέτε εδώ στα μεταγκάλωπα. Όχι, λέω από ό,τι λέτε εσείς και τα λοιπά. Εγώ δεν είπα τίποτα. Όχι, λέω τα γκάλωπα. Η Νέα Δημοκρατία το λέει. Ότι είναι πρωτοκόλλο. Ξέρω αυτά που βλέπουμε, άνθρωποι μου τώρα. Δεν ξέρω τι μου λες τώρα. Εσείς έχετε συμφωνήσει. Όχι, λέω τι βλέπω. Τι έχουμε συμφωνήσει μόνο τώρα. Τώρα σε παρακαλώ τώρα. Τι έχουμε συμφωνήσει τώρα. Ενώ ότι έχετε καταλήξει εσείς ότι έχετε συμφωνήσει. Ήδη θα κάνουμε μια δημοσκόπηση. Εσύ όταν γίνονταν δημοσκοπήσεις έβγαλες με τη σημαία ο ΣΥΡΙΖΑ τις δημοσκοπήσεις τώρα. Σε παρακαλώ πολύ. Όχι, ποτέ δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν είμαι μάντης. Αυτό που ξέρω είναι ότι δεν θα υπάρχει. Ότι όποιος και να βγει. Ακόμα και εσείς να βγαίνατε. Για τη Δημοκρατία και για όλους. Τώρα, εντάξει, κάπου να προσγειωθούμε στη γη, έτσι.
Κάπου να προσγειωθούμε στη γύρε, παιδί. Δηλαδή, αν σα πει και αν πει κάποιο εδώ πέρα. Τώρα μπορεί να πει κάποιο την άποψή του. Το κουκουέ θα πάει τέσσερα. Μπορεί να πει κάποιο την άποψή του. Δεν θα πει όχι. Θα με μαλώσει τώρα για την άποψή μου. Θα με μαλώσει. Δεν σε μαλώνω. Έμα μαλώνει τώρα, δεν με αφήνει από την άποψή μου. Α ζητήσουμε και συγγνώμη δηλαδή, άμα μιλάμε. Δεν σε μαλώνω. Λέω ότι δεν μπορεί να αποφασίσει. Όχι, δεν με αφήνει να πω την άποψή μου. Δεν με αφήνει να πω την άποψή μου. Μάλλον γιατί δεν θε να ακουστεί, έτσι. Να ολοκληρώσω λοιπόν. Με βάση αυτά που ακούμε, δεν μπορεί κανένα να ξέρει ούτε μελλοντολογή μα. Δεν μπορεί να ξέρει κανένα. Έχει φαίνεται ότι έχει παγιωθεί. Λοιπόν, τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι αύριο κυβέρνηση που δεν δείχνει έτσι αυτό το πράγμα. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι το δύναμη Νέα Δημοκρατία ή όχι. Η ουσία ποια είναι. Ότι μην τρελαθούμε κιόλας τώρα, γιατί το ακούσαμε και αυτό. Ότι αύριο μπορεί να ελπίζει ο εργαζόμενος, ο λαός, ότι θα αλλάξει το κουστούμι, θα αφήσουν τα κουστούμια τα πρωθυπουργικά και τα υπουργικά και τα βουλευτικά του ΣΥΡΙΖΑ, θα φορέσουν τη φόρμα εργασίας του διαδηλωτή και θα παλεύουν γιατί. Για συμβάσεις λογικές αυτές που δεν υπογράφανε μέχρι προχθές. Από το κίνημα βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, από το κίνημα. Από το κίνημα ναι. Ναι, από το κίνημα. Ναι. Ναι. Αυτό που πήγαινε στη Βουλή και εσείς πήγαινε ναι, αυτό το κίνημα. Ναι, αυτό που πήγαινε. Αυτό το κίνημα. Που έφερε και τη Χρυσή Αυγή. Λοιπόν, η ουσία ποια είναι. Αυτό δεν πέφτει κάτω. Καλά, εντάξει, ναι, να μην πέσει κάτω. Αν τα ανοίξουμε με τη Χρυσή Αυγή. Όχι, λέω το κίνημα των πλατιών που του δυνάμωσε. Ξέρω τι λέω. Ξέρει πολύ καλά τι λέω. Μην το παίζει τρελίτσα. Ξέρει τι λέω. Λέω λοιπόν ότι δεν μπορεί να μα να πιστεύει κανένα. Ο καθένας μπορεί να πουλάει ό,τι θέλει, αλλά ο λαός, οι εργαζόμενοι, ένας κόσμος που νιώθει αριστερός, ριζοσπάστης, ότι ξαφνικά αύριο το πρωί ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει αντιπολίτευση και θα διεκδικεί τι, με ειλικρίνεια. Ότι δηλαδή τι, να κινητοποιεί τις μάζες για να ξεπανέλθουν τα δώρα, για να ξεψηφιστούν αυτά που ψήφιζε. Το νομοθετεί ίδιο. Για αυτά που νομοθετούσε. Το νομοθετεί ναι, ίδιο. Τι νομοθετεί. Λοιπόν, απορρίψατε πρόταση του Κουκουέ για κατάργηση του αφορολόγητου και τη φέρατε μετά από 20 μέρες. Τι φέραμε. Κοροϊδεύετε τον κόσμο. Φέραμε όμως. Κοροϊδεύετε τον κόσμο. Τι φέραμε. Δεν κατάλαβα. Κοροϊδεύετε τον κόσμο. Αυτό κάνει. Λέω λοιπόν ότι την επόμενη μέρα το μοναδικό αποκούμπι του λαού θα είναι ισχυρό Κουκουέ. Ενισχύστε το Κουκουέ, δώστε δύναμη στη δύναμή σα και το πάμε στο κίνημα για να βάλουμε φρένο.